centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Φερδί, καλημέρα. Τι κάνετε? Καλημέρα σας από τη Μονή Πεντέλης. Είστε εκεί στη Μονή Πεντέλης, γιατί εκεί γίνονται οι, θα λέγαμε, η συνεδρίαση της, της Συνόδου, στην έδρα της Συνόδου. Δεν είναι η Μονή Πετράκη, αλλά η Μονή Πεντέλης, για να μπορούν να υποστηριχθούν καλά, καλύτερα μάλλον, τα υγειονομικά πρωτόκολλα, έτσι δεν είναι? Μάλιστα, ακριβώς, ακριβώς. Όπως θέλετε, κύριε Νατσούλη, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές και στην όμορφη Καστοριά. Λοιπόν, από χθες έχουν ξεκινήσει εργασίες. Ουσιαστικά κορυφώνονται την Παρασκευή. 5 Μητροπολίτες καινούριους θα έχουμε την Παρασκευή. Ο δεύτερος που θα εκλεγεί κατά σειρά θα είναι της Καστοριάς. Μάλιστα. Μετά την πλήρωση της Μητροπόλεως Βαγκαδά, θα γίνουν οι εκλογές για τη Μητρόπολη της Καστοριάς. Οι υποψήφοι, όπως τους ξέρουν όλοι, είναι τρεις, εκτός απρόοπτου. Όπως έχουμε πει, ναι, και σε αυτό φορές. Να το διευκρινίσουμε λίγο, κύριε Φερδί. Λέμε τρεις, αλλά ουσιαστικά είναι ένας κατάλογος με περίπου 200 και πλέον ονόματα, έτσι? Είναι γύρω στα 450. Παραπάνω. Αλλά αυτό δεν είναι το... Ναι, αυτό δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι το ποιους θα επιλέξει η ιεραρχία. Η ιεραρχία δεν έχει τον κατάλογο μπροστά της, αλλά απ' την άλλη μπορεί να βάλει οποιοδήποτε όνομα θέλει αυτή. Μάλιστα. Τα κυρίαρχα ονόματα που ακούγονται είναι τα γνωστά. Τα γνωστά ονόματα. Είναι... Ναυπακτίας είναι... του πρωτοσυγγέλου Ναυπακτίας κυρίου Καλλινικού, του πρωτοσύγγελου Κοζάνης, του, του κυρίου Χριστοφόρου, του κύριου Χριστοφόρου, και βεβαίως, ναι, ναι, εδώ από την Καστοριά, του, του πρωτοσυγγέλου μας... Γιάννουσα. Μάλιστα. Ο οποίος αν εκλεγεί, να το πω και αυτό, κύριε Φερδί, θα είναι η μοναδική περίπτωση στην Ελλάδα και στα χρονικά που θα έχουμε δύο αδέρφια Μητροπολίτες. Δύο αδέρφια Μητροπολίτες και τόσο κοντά και στη Μακεδονία. Η αλήθεια είναι ότι θα είναι η πρώτη φορά. Θα είναι η πρώτη φορά στα χρονικά της Εκκλησίας μας. Ακριβώς, ακριβώς. Να το δούμε για αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι όποιος εκλεγεί θα πρέπει να αγκαλιαστεί από την Καστοριά και από τους Καστοριανούς και να μην υπάρχουν προβλήματα και στην εκκλησία μας και στην τοπική κοινωνία. Είπε κάποια πράγματα και ο πρωτοσύγγελος ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς και υποψήφιος για αυτή τη θέση προχθές. Να αγκαλιάσουμε, ναι, ναι, τον νέο Μητροπολίτη. Ναι, ναι, τα άκουσα, τα άκουσα. Και συμφωνώ απόλυτα. Μίλησε βέβαια και για κάποια πικρά ποτήρια, καταλαβαίνουμε όλοι τι εννοεί. Εννοείται, εννοείται. Ναι, ναι. Και τα ζήσαμε εμείς. Να μην τα πιει ο επόμενος, να μην πάει και στον επόμενο Μητροπολίτη. Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολο. Η αλήθεια είναι όταν βγαίνει κάποιος Μητροπολίτης ο οποίος δεν είναι της αρεσκίας. Και μετά δημιουργούνται κάποια προβλήματα τα οποία δυστυχώς, όπως τόνισα σε διάφορες συνομιλίες, ότι δεν πρέπει να υποστηρίζονται από λαϊκούς ή από κοινοβουλευτικούς ή από διαφόρους. Μάλιστα. Η Εκκλησία μας τόσα χρόνια, δόξα τω Θεώ, ξέρει τι να κάνει, ξέρει πώς να δρομολογήσει κάποια πράγματα και πώς να γεμίσει αγάπη τις καρδιές των θρησκευόμενων και μη ανθρώπων των κοινωνιών. Πάτε πίσω λοιπόν στην εποχή που το Δημοτικό Συμβούλιο της Καστοριάς εκφράσει την άποψη υπέρ Αμβροσίου τότε, έτσι? Σε αυτό αναφέρεστε, ναι, ναι, προφανώς. Βεβαίως, βεβαίως. Βέβαια, ο κύριος Παπουλίδης μετέπειτα έχει διευκρινίσει ότι πέραν αυτού προσπαθήσαμε και το κάναμε πράξη να αγκαλιάσουμε τον Μητροπολίτη που ήρθε με όλη μας την αγάπη, έτσι. Βεβαίως. Έχει γίνει, ναι, και αυτή η διευκρινιστική δήλωση από τον κύριο Παπουλίδη τότε. Ναι, ναι, δεν δίνω εγώ προβληματικές καταστάσεις σε πολιτικούς. Απλά λέω ότι η ιεραρχία γνωρίζει. Απλά δεν χρειάζεται να αναμειγνύονται, ας πούμε. Καταλάβατε τι? Επειδή έχουμε πάντως, μια και αναφέραμε και το συγκεκριμένο όνομα που έχει εμπλακεί τότε, έχουμε και κάποια μηνύματα. Το κάνει από αγάπη, καταλάβατε. Ναι, σωστό, σωστό, σωστό. Δεν είναι από κακία ή από κάτι κακό, ας πούμε. Γι' αυτό. Μια και αναφέραμε όμως το όνομα του Αμβροσίου, έρχονται και μηνύματα και το προηγούμενο διάστημα, αν το όνομα του πατέρα Αμβροσίου είναι στους προς εκλογή, στον κατάλογο προς εκλογή Μητροπολίτες.
ή αν τότε που είχε διαγραφεί, αν δεν κάνω λάθος, παραμένει μέχρι και σήμερα διαγραμμένο ως μια από τις τιμωρίες τότε, αν θυμάμαι καλά. Ναι, εκείνη την περίοδο είχε γίνει η διαγραφή του από τον κατάλογο και δεν επανήλθε μέχρι σήμερα. Δεν επανήλθε, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Όχι. Δεν μπορεί να γίνει. Ναι. Ενώ προσπάθησε ο Μητροπολίτης Λαγκαδά Μακαριστός Ιωάννης, ναι. Δυστυχώς το σώμα της Εκκλησίας δεν επανέγραψε τον πατέρα Αμβρόσιο στους προσεκλογήν Μητροπολίτες. Όχι, 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 όχι. Μάλιστα. Εντάξει, κοιτάξτε. Άρα δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί γίνονται αυτές οι αναφορές και τα ερωτήματα. Δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να εκλεγεί. Είναι πόθος πολλών Καστοριανών να επανέλθουμε στο 1996. Εγώ θα έλεγα να προχωρήσουν οι συμπολίτες μου και να δούνε το μέλλον διαφορετικά, διότι είναι κακό πράγμα να είμαστε και να βλέπουμε μόνο το παρελθόν. Ναι, ναι. Η Εκκλησία κοιτάζει πάντα μπροστά, η πολιτεία πρέπει να κοιτάζει πάντα μπροστά και όποιος και να έρθει και με όποιες ψήφους και να έρθει, εμείς πρέπει να τον αγκαλιάσουμε για να μεταφέρει και αυτό στην αγάπη του. Μάλιστα. Το να υπάρχουν διχόνοιες. Θέλουμε εκείνον, όχι εκείνον. Φέρμα στον άλλον. Αυτό για μένα, ως πολίτη της Καστοριάς, δεν ήταν καθόλου σωστό και μόνο κακό έκανε. Άλιστα. Κύριε Φερδίνα, επανέλθουμε λοιπόν στο τώρα. Τρία τα ονόματα τα βασικά, όπως έχουμε εξηγήσει, και κάναμε αυτή τη διευκρίνηση, επαναλαμβάνω, γιατί μας ρωτούσαν πάρα πολύ και δεν ξέραμε ακριβώς να απαντήσουμε με σιγουριά. Γνωρίζαμε ότι υπήρχε αυτό από το παρελθόν. Η διαγραφή συγκεκριμένη, δεν γνωρίζαμε αν έγινε η επανεγγραφή μετά. Δεν έχουμε λοιπόν επανεγγραφή, κλείνει το ζήτημα. Ερχόμαστε λοιπόν στο τώρα. Από αυτά που διαβάζουμε, κύριε Φερδί, φαίνεται ότι ο κύριος Καλλίνικος είναι πιο κοντά στον Αρχιεπίσκοπο. Δηλαδή είναι ένα πρόσωπο πιο κοντά στον Αρχιεπίσκοπο. Από την άλλη, φαίνεται ότι ο πρωτοσύγκυλος Κοζάνης έχει πολλές συμπάθειες στην ιεραρχία. Και βεβαίως και υπάρχει και ο απόλυτα δικός μας άνθρωπος πια εδώ, ο δικός μας πρωτοσύγγελος, για νουσάς. Ο απόλυτα δικός μας και ο απόλυτα που έχει δουλέψει στη Μητρόπολη. Ναι, και πάρα πολλά χρόνια. Αν και γεννημένος νομίζω στην Αθήνα, ουσιαστικά είναι αλλά Καστοριανός πια, δεν είναι. Βέβαια, όπως και ο Μητροπολίτης Σανίου και Σχετίτης, ο οποίος ήταν Καστοριανός και μετατέθη δίπλα ακριβώς για να είναι Μακεδόνα. Ακριβώς. Υπάρχει φαβορή αυτή τη στιγμή με αυτούς τους σχετισμούς, κύριε Φερδί? Κοιτάξτε, κύριε Νατσού, απόλυτα ότι και οι τρεις είναι υποψήφοι. Δεν υπάρχει κάποιος αρεστός και μη. Η Εκκλησία με αρχηγό τον προκαθήμενό της αγαπάει τους πάντες. Η ιεραρχία θα εκλέξει, οι 75-76 νομίζω θα εκλέξουν αυτόν που θα πάρει τις περισσότερες ψήφους. Ναι. Τώρα οι ψήφοι. Και μάλιστα σε μια ψηφοφορία που θα επαναληφθεί, δηλαδή θα πάμε σε μια δεύτερη ψηφοφορία, έτσι δεν είναι? Ή μπορεί να εκλεγεί και με την πρώτη? Όχι, όχι, όχι. Αυτός που θα πάρει τις περισσότερες ψήφους στην πρώτη ψηφοφορία, στη δεύτερη θα πάρει τους μέγιστους. Μάλιστα. Δηλαδή η πλειοψηφία μετά θα πάει μαζί του. Το θέμα είναι, θα κριθεί στην ψήφο. Δεν είναι μια ξεκάθαρη. Αν βλέπετε ψηφορία τέτοια. Α, μισό λεπτό, κύριε Φερδί. Βλέπετε ότι θα πάει πολύ, πολύ κοντά. Δεν είναι βέβαια δόκιμος όρος, αλλά μιλάμε για ένα ντέρμπι εδώ. Ένα ντέρμπι το οποίο όμως δεν ξέρω τι θα αποδώσει. Τι θα αποδώσει. Ακόμα είναι. Ακόμα οι συσχετισμοί και οι καταστάσεις γίνονται. Mm-hmm. Πάντα είναι προσευχή και πάντα είναι διαδικό Θεό. Μάλιστα. Το θέμα είναι όμως ότι την Παρασκευή θα ξέρουμε μετά την πρώτη ψηφοφορία. Ποιος θα είναι ο Μητροπολίτης? Δηλαδή πιστεύετε ότι όποιος βγει πρώτος στην πρώτη ψηφοφορία, όποιος βγει πρώτος στην πρώτη ψηφοφορία, είναι βέβαιο ότι θα είναι ο νέος Μητροπολίτης? Ήθιστε. Αλλά ποτέ δεν ξέρουμε. Γι' αυτό υπάρχει και το ρητό το οποίο το έχουν βγάλει χρόνια τώρα. Η νύχτα βγάζει επίσκοπο και η αυγή Μητροπολίτη. Σωστό, σωστό. Και εμείς θα τον έχουμε βέβαια όχι ακριβώς στην αυγή, όπως μας ενημέρωσε προχθές ο Σεβασμιότητος Σιμεών από τη Φιλιώτιδα. Λίγο μετά τις 12 μας είπε, θα ξέρει κάπου. Ναι, κάπου εκεί. Κάπου εκεί. Ναι, κάπου ναι, ναι. Εκεί. Εσείς ήμασταν και μαζί πριν λίγο, συνομιλήσαμε κιόλα. Να πω για τους ακροατές μας ότι θα είστε στην εκπομπή μας εκείνη την ημέρα. Και θα σας έχουμε στη γραμμή για ό,τι γίνεται και λογικά θα είστε και ο πρώτος που θα πει το όνομα για την Καστοριά.
Κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο τα κινητά θα πιάνουμε και αν μπορούμε να είμαστε στην ίδια κατάσταση εκείνη την περίοδο. Ναι, εν πάση περιπτώσει θα το προσπαθήσουμε για να μπορέσουμε να οι ακροατές μέσα από το σταθμό μας να είναι οι πρώτοι που θα ακούσουν το όνομα του νέου Μητροπολίτη. Βεβαίως, βεβαίως. Και γιατί όχι. Από εκεί και μετά είναι γεγονός, κύριε Φερδί, ότι από πέρσι το Δεκέμβριο που χάσαμε το Μητροπολίτη μας, όσο φιλότιμες προσπάθειες ήταν εδώ βεβαίως συνεχώς και ο Δαβίδο το ποτηρητής, αλλά η έλλειψη του Μητροπολίτη, του θρησκευτικού ηγέτη, είναι εμφανέστατη. Ναι. Νομίζω ότι αργήσαμε, βέβαια ήταν τα θέματα του κορονοϊού, αλλά έμεινε κοντά στο χρόνο πια η Καστοριά. Γιατί καλώς εχόντων των πραγμάτων, η ενθρόνηση του νέου Μητροπολίτη θα γίνει μετά από ένα μήνα περίπου στην Καστοριά. Ναι. Σύμφωνα με το καταστατικό της Εκκλησίας μας, γίνεται, παίρνουν κάποιο χρονικό διάστημα το οποίο είναι και για να εγκριθεί από την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σωστά. Και να πει το κυβερνητικό. Λογικά δηλαδή, όπως μας είπε και ο Σεβασμιότητας Σημεών προχθές, λογικά ίσως η Καστοριά να έχει το νέο της Μητροπολίτη πριν τα ελευθέρειά της στην Καστοριά. Το ελπίζουμε αυτό. Το ελπίζουμε, γιατί πλέον όλα είναι, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση λειτουργεί άψογα, όπως γνωρίζετε. Και το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας ότι τα έγγραφα έρχονται πολύ πιο γρήγορα. Μακάρι. Τα email στέλνονται πολύ πιο εύκολα και οπότε οι απαντήσεις θα είναι νομίζω αρκετά γρήγορες. Ωραία. Όσο για το θέμα που είπατε ότι υπάρχει έλλειψη, ο Μητροπολίτης Γρεβενών έχει νομίζω υπερκαλύψει το κομμάτι. Ναι, σίγουρα. Αλλά... γιατί ο άνθρωπος είναι σχεδόν. Συνεχώς εδώ και στους αγιασμούς, γι' αυτό το είπα ότι όλες τις προσπάθειες ό,τι μπορούσε. Αλλά καταλαβαίνετε ότι ο τόπος θέλει τον δικό του Μητροπολίτη. Υπό αυτή την έννοια, έτσι. Να θυμίσω και πάλι ότι το 1996, τον Ιανουάριο, στις 30 Ιανουαρίου των τριών ερχών που χάσαμε τον Μητροπολίτη Γρηγόριο. Χρειάστηκε πάλι ένα διάστημα μεγάλο για να. Χρειάστηκε ακριβώς το ίδιο διάστημα. Το ίδιο πάλι διάστημα, Οκτώβρη ναι. Και πάλι Νοέμβρη έγινε η ενθρόνηση στην Καστοριά. Έτσι, μπράβο, ναι, πάλι Νοέμβρη έγινε. Το θέμα είναι όμως ότι δεν ξέρω άμα μπορούμε στην Ομόνια να τον ναι, τότε η υποδοχή, θυμίζω, έγινε στην πλατεία Ομόνιας. Εκεί έγινε η υποδοχή. Φέτος. Και μετά με πομπή πήγαμε όλοι μαζί στην Μητρόπολη. Προς την Εκκλησία, προς τον Μητρόπολη. Δεν ξέρω φέτος τι μπορεί να γίνει. Από ό,τι ξέρω και η Καστοριά είναι στο κόκκινο. Ναι, αλλά από αύριο, κύριε Φερδί, τα πράγματα ακόμη και για τις περιοχές με κόκκινο απελευθερώνονται. Ναι. Δεν υπάρχουν πια lockdown, αναμένονται οι ανακοινώσεις από αύριο. Οπότε ούτε μαγαζιά κλειστά, ούτε απαγορεύσεις. Απλά πλήρη ελευθερία για τους εμβολιασμένους. Αυτό είναι το σύνθημα από αύριο. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει πραγματικά σε αυτό. Ας ελπίσουμε. Το θέμα είναι, να το πω άλλη μια φορά, να αγκαλιάσουμε οποιονδήποτε έρθει με αγάπη για να μπορεί να μεταφέρει και ο ίδιος με τη σειρά του την αγάπη στον κόσμο. Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν Παρασκευή, κοντή γιορτή, ας το πούμε και έτσι, για να δούμε ακριβώς. Κοντός ψαλμός. Αλληλούια, ακόμη καλύτερο αυτό. Λοιπόν, κύριε Φερδί, μια και πιάσαμε λίγο όμως και τους εμβολιασμούς για το θέμα αυτό, λίγο να σας ρωτήσω και το εξής. Βλέπουμε τα στοιχεία των εμβολιασμένων ιερέων και μοναχών. Στο 70% ανεμβολίαστοι ιερείς, στο 90% ανεμβολίαστοι οι μοναχοί. Από την άλλη, οι Μητροπολίτες, νομίζω ότι ένας-δύο αν είναι ανεμβολίαστοι. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το θέμα και είδατε προχθές και στη Λάρισα. Για τους Μητροπολίτες εννοείται. Ναι, γενικώς τι συμβαίνει στην Εκκλησία. Με το σύνολο των ιεραρχών να είναι εμβολιασμένοι, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, 70% ανεμβολίαστοι ιερείς. Ελάχιστοι δεν τους λες. Ναι. Γιατί? Είναι κάποιοι οι οποίοι είναι αρνητές. Είναι μεγάλο ποσοστό, δεν είναι μικρό. Ναι, σωστό. Αλλά η Εκκλησία έχει δώσει τη γραμμή της, εννοείται, είναι υπέρ του εμβολιασμού. Ο Αρχιεπίσκοπος έχει εμβολιαστεί. Αρκετοί Μητροπολίτες έχουν κάνει πρώτοι το εμβόλιο. Αυτό λέω. Και η Εκκλησία δεν είναι αρνητική στον εμβολιασμό. Όταν λοιπόν υπάρχει κατεύθυνση της Εκκλησίας, κύριε Φερδί, προς τον εμβολιασμό, πώς δεν μπορεί να πείσει ούτε μοναχούς ούτε ιερείς? Αυτή είναι η απορία. Κοιτάξτε, η ελευθερία ισχύει και στην Εκκλησία. Δεν είναι καθεστώς χουντικό η Εκκλησία. Ναι. Μπορεί να μεταφέρει και να πει και να δώσει την ελευθερία και να αποφασίσουν οι ίδιοι. Γιατί για τον κάθε ένα αποφασίζει ο ίδιος. Η Εκκλησία έδωσε τη γραμμή της, είπε ότι πρέπει να εμβολιαστούμε όλοι και από εκεί και πέρα όποιος δεν θέλει είναι και ομά του.
Μάλιστα. Λειτουργεί πάντα εν ελευθερία. Επειδή τα ξέρετε καλά αυτά τα ζητήματα, οι ιερείς που δεν εμβολιάζονται ή οι μοναχοί είναι για θρησκευτικούς λόγους, δηλαδή πιστεύουν ότι αυτό είναι το χάραγμα ή το θηρίο, όπως λένε κτλ. Πιστεύουν δηλαδή σε αυτά τα πράγματα ή πιστεύουν σε κάποιες παρενέργειες του εμβολίου? Ποιος είναι ακριβώς ο λόγος για τους ιερείς και τους μοναχούς που δεν εμβολιάζονται? Κύριε Νατσούλη, εγώ πιστεύω ότι ούτε οι γιατροί οι ίδιοι δεν ξέρουν τι ακριβώς γίνεται. Από τη στιγμή που δεν ξέρουν ούτε οι ίδιοι, καλό θα ήταν. Όχι, καλό θα ήταν και οι μοναχοί και οι απλοί άνθρωποι της Εκκλησίας δεν γνωρίζουν ακόμη περισσότερο. Όταν υπάρχει αυτό το συνεφάκι το οποίο δεν μας διευκολύνει, δεν μπορούμε να κάνουμε να στηρίξουμε αποφάσεις για τη ζωή μας. Εγώ είμαι υπέρ του εμβολίου, σίγουρα. Η Εκκλησία έχει δώσει τη γραμμή της, από εκεί και πέρα η ελευθερία για τον άνθρωπο. Και είναι... η εμπιστοσύνη στην επιστήμη, ίσως, τι να πω. Ακριβώς. Έχει εμπιστοσύνη στην επιστήμη. Τώρα υπάρχουν φυσικά κάποιες φωνές οι οποίες δεν θέλουν. Μπλέκονται και άλλα πράγματα. Ναι. Ναι, λένε για κάποια άλλα πράγματα, όπως είπατε και εσείς πριν. Ναι. Εντάξει, νομίζω αυτές οι φωνές είναι πολύ λίγες και οι οποίες δεν κάνουν καμία διαφορά. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Φερδί, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή. Εγώ θα σας έλεγα και την Πέμπτη. Αν έχετε το όνομα του νέου Μητροπολίτη την Πέμπτη, διακόπτουμε τα πάντα για να σας ακούσουμε. Βλέπουμε, είδομεν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας. Καλά. Καλημέρα στην Αθήνα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.